Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάτσι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση με την πέμπτη αγωνιστική της Evolution League. Και στην κοινά παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Airballers και Los Angeles Lakers. Οι ομάδες βρίσκονται στο 2-2 και στο 2-1 αντίστοιχα. Οι Los Angeles Lakers έχουν παίξει ένα παιχνίδι λιγότερο και προέρχονται από την πρώτη τους ήττα με 85-65 των Monsters, τους πόδι διαφοράς. Οι Airballers, είναι στο 2-2. Έχουμε τώρα την κατοχή του Στήλης, ο οποίος αναλαμβάνει πολλές φορές το play coach, μη παίζοντας ή και παίζοντας στα πάρει τώρα την μπάλα. Υπάρχει και τελικό rebound από τον Στάλι. Πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι φιλότερο, δεν θα δικαιώσει τον Στήλη. Ο Σεργιόπουλος, ο οποίος είναι ένας των frontmen στην επίθεση των Bakers, ο επίσης παίκτης των Spacers, το θυμίζουμε οι Los Angeles Bakers. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αποτελεί νίξη των Ευκαρπία Rattlers και των Spacers. Μέσα, δύσκολη πάθεια πέντε στο κρυστάλλι. Δηλώσει ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις και αναφέρθηκε και στη χημεία που επικρατεί στην ομάδα για το πώς λειτουργεί μέχρι στιγμής αυτή η νίξη. Οι Airballers, οι οποίοι δεν έχουν κάποια προσθήκη για αφαίρεση, συνεχίζουν όπως έχουν, όπως ήταν και στην development για 3 από τη γωνία. Είναι έστωχο, θα έρθει τώρα η πρώτη πόντι στη γωνία με τον Πανταλώνα. Ο Ζαρίπης είναι από τον Τινόσιτο που ξαναδώσει την μπάλα. Θα σουτάρει αυτός για 3 ευρώ και ελεύθερος είναι άσχος και θα το rebound. Ο Γιάννης είναι εδώ. Θα δείτε ο Σεργιόπουλος. Ο Γιάννης ένας forward, ο Σεργιόπουλος ένας guard. Θα δούμε πώς θα βγουν τα match-ups. Αναφέρθηκε και στο small ball πρόσωπος τύπου εντός εισαγωγικών των Bowlers. Πάω από τον Μουσίλη, ο οποίος διαφωνεί γιατί ήταν ακριβώς δίπλα. Στερόλεπτα. Θα γυρίσει ο Στεργιόπουλο και πάλι θα κερδίσει το φάουλ από τον Στεργιόπουλο ο Στεργιάννης. Πρώτο φάουλ και για τους Μόβ απόψε. Καρδιάννης στην επαναφορά. Να πέσει κάτω όλα καλά. Γκουστίλης. Πάλι Καρδιάννης. Παίρνει δίπλα του πάλι ο Στεργιόπουλος. Ένα ματσάπ που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στην για 3 είναι άσχημο. Κάνει και του rebound. Στον βασανιστό χώρο μπροστά του Πανταλώνα. Θα σταματήσει η τρίπλα Γουστίλης. Η γωνία έχουν κάνει στα 6 δευτερόλεπτα. Πάει κόπη και από το Λαζαρίδη. Είναι στην πολύ κοντή ρακέτα των αντιπάλων του. Μια μακρινή πάσα θα βρει ελεύθερο το στούπο, ο οποίος δεν καταφέρει να το κρατήσει. Ήταν δυνατή η πάσα. Αλλαγή κατοχής 3-0. Παραμένει ο Πανταλώνας. Οι Μπέκερς, οι οποίοι ακόμα ψάχνουν τους πρώτους τους πόντους έπειτα από 2.40. Γουστίλης. Καρδιάννης, παίρνει τον τώρα. Τώρα η μπάλα θα πάει μέσα στη ρακέτα και κάνει δεν κατάφερε να την κρατήσει. Αρκετά χαμηλή η μπάλα, η πάσα που πήρε από τον Σιαμπάση. Στεργιόπουλος. Κάτι λάθος πάσα τώρα. Καρδιάννης, η μπάλα θα περάσει εκτός. Από το πόδι του Πανταλώνα. Σίγουρα με τον Ρεφ. Ο Γιούπλος είναι μοναφορά, Λαζαρίδης. Πάλι Σεργιόπουλος. Playmaker των Bakers. Ο weak side του πας. Σεργιόπουλος. Δώσει προηγουμένως το Στούπας. Παίρνει μια εσωτερική από την αριστερή πτέρυγα. Από την αριστερή γωνία. Είναι ο Σεργιόπουλος.
θα πετύχει τους πρώτους πόντους των Bakers μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά και κάτι. Ο Μοτολόνας. Μουστίλης. Σταματήσει την τρίπλα. Καρδιάννης. Βγήκε τον Μοτολόνα, ζήτησε και πήρε. Πέρασε τον Τζινώση. Καρδιάννης. Στα 4 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνει να του δώσει ένα screen. Διόμαστε στην πια 3. Είναι άστοχο, το μετρούσε αν έμπαινε. Από τον Μουστίλη ήταν πρόθεσμο στο τελευταίο δευτερόλεπτο από την εντύπωση. Γιώβολος. Συμφωνία Τζινώση. Πέρασε Λαθαρίδης. Ο Passing Game έχει βγάλει μερικός ελεύθερο του Σιλιόπουλου, ο οποίος κάνει μια τρίμπλα στα 7 δευτερόλεπτα. Δίνει την πάσα και έκοψε μέσα στη ρεζέντα. Δεν προσπάθησε να τον τροποδοτήσει. Ανταφεί, προσπάθησε να σουτάρει, αλλά στόχισε από τον ασπέκτη του. Δίνει τρεις τούπας. Καρογιάννης. Του στείλει στην γωνία, δεν πήρε το τρίποδο και δίνει το καλάθι. Καρογιάννης. Στάλης. Καλό πατζιντίν, προφορεί λίγο η μπάλα, αλλά δεν βρέθηκε ελεύθερος παίκτης. Παρ' όλα αυτά, πάρθηκε το σούπα καλυσμένο από το σούπα. Ξέβαζες, έκλεψε την πάσα που έβγαλε ο Δημήτρης Τούπας. Κόπηκε ο Κρυστάλης, δείξε φάουλ. Θα καθαρό το κόπτυμα στο Λαζαρίδη. Σεριόπουλος, με μακρινή πάσα και μπροστά και έκλεψε ο Κουστίλης. Τζινώση πήγε και έκλεψε και αυτός. Πάρα πολλά κρυστήματα, Στούπας. Τζινώση με αφήσει πάνω στο καλάθι. Η φάση η οποία τίμησε Μανώλη και Φρίντες δίσκο αυτό το παιχνίδι. Θρηλυκό παιχνίδι στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα. Καστή πάσα, Κρυστάλης. Στην δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, θα δει λεφτά απομένουν. Σε 10 δευτερόλεπτα να τελέσει την κρίση. Πάει λεφτά λίγο. Σεριόπουλος. Σεριόπουλος πέρασε από 2 στούπας 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άνθρωπος. Βασίλης Στούπας, το νούμερο 8. Καρδιάννης κατεβάζει την μπάλα. Καλώνας. Καρδιάννης μόνος μέχρι μέσα. Κόπηκε από τον Λαζαρίδη και πάλι. Τριόπουλος. Τριόπουλος θα ρίξει το γήπεδο. Μια σκεφτή νόλου πάσα στον Γινώση. Λαζαρίδης. Spacing δεν ήταν καλύτερο δυνατά. Παρ' όλα αυτά ο Στούπας πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε αλλά με φάλο από το κεφτάλι. Θα συζητήσει υπάρχει time out από τους Airballers. Τελικά η αλλαγή λογικά θα πραγματοποιηθεί μετά από αυτό. 5-4 λοιπόν το σκορ, 2-1 δραματικά. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Αρκετά χαμηλό το σκορ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Θα μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει ο Λέσο Στούπας με το νούμερο 8, Βασίλη Στούπας. Θα είναι μικρή διακοπή. Τώρα επιστρέφουν οι παίκτες των Airballers, οι οποίοι εξάλλησαν το χρόνο εδώ που είχαν γίνει το time out, που κάλεσαν οι ίδιοι. Ακόμα τα λένε μεταξύ τους. Ο Βελίδης έχει περάσει στο παρκέ. Ο Κουστίλης έχει περάσει στον πάγκο. Κάνει την πίκη γκάρτ κίκη. Δεν είναι εύκολο στο δεύτερο. Αφήνει το Κοντανόνας. Ο Κουστίλης, ο οποίος έχει περάσει στον Κουστίλης Junior. Το παρκέ, πατέρας είναι στην εκείδα, παρακολουθεί. Παίρνει την baseline και έχει πατήσει τελικά ο Παταλαιώνας. Όχι, διορθώνω, έχει υπάρξει φάουλ, ακόμη λάθος. 2-2 πλέον τα μαντικά. Παραφορά, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Κοπνικίδης. Ούτε ο Καραγιάννης, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από αυτούς τους δύο. Και μπρος πίσω από τον Καραγιάννη. Στεριόπουλος λοιπόν στην επαναφορά. Θυμίζουμε, θα έχει 8 παίκτες αντίστοιχα για
Los Angeles Bakers και Air Ballers. Η γωνία δηλώσει στα 5 δευτερόλεπτα. Άλλωστε την παραπάνω τώρα. Τρούπας, έξτρα πάση στο τριόπλο, σουτιά 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχος στη βάση του Τεπάνης, ήταν εκεί πέρα Καραγιάννης. Τελικά όταν της φύγει στο πάρει τον Πάουλ. Άλλαξε τον Καραγιάννη και αυτός ακατεβάσει την επίθεση. Σαν νίντζα εκεί πέρα ο Στεριόπουλος έδειξε την μπάλα εκτός. Τι είναι το ρόλο με τον σημαντικό αντίπαλο. Ωραία στιγμή. Με τον Σομπελίδη. Ο οποίος αυτός θα αναλάβει να επαναφέρει κιόλας. Παραδόνας. Λεωνία Καραγιάννης, Σαρκικίδης. Χωρί μπάλα στην περίμετρο. Θα χάσει τελικά την μπάλα από δεύτερο παίκτη που ήρθε πάνω. Το Βελίδης. Κάποιο καλάθι. Και έχουν δώσει οι διευθυντές. Ο Κουστάλης περνάει εκτός. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Κουστάλης περνάει εκτός λοιπόν. Ιωνίδης. Θέση του. Έχει μετρήσει το καλάθι τελικά. Μία βολή. Και είναι έστωπος έμεσο τρίποντο 5-9. Βλέπεις την αναφορά. Παντελώνας. Παντελίδης, Σαπτικίδης. Γιάννης, ιδιαίτερα δραστήριο. Στο παιχνίδι όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας στην περίμετρο των Ερβόλου. Συμπία θέση μαρκαρισμένα από τον Βιζίδη. Είναι έστωπος. Συγκάωσε το rebound. Βλαρίδης, ο Διόπουλος τώρα σκανάρει τον κύριο για μια ακόμα φορά. Καλό ήταν φωνάζει ο πατέρας του Βαρτζικίδη από τον πάγκο. Δεν είναι από την αποστολή του Μπόλετ, του Κλίσμα. Τίπας, νούμερο 8 πήρε από τον Κλίσμα, πάει μόνο στην κόντρα σε όλους και σε όλα βήματα. Παραμένει το 5-9, 3-4 ακόμα για την κλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στην επαναφορά. Παντελώνας. Δευτικίδης. Weakside. Δινώσει. Τον έχει πέρα και έκλεψε πιο μπροστά από τον Καραγιάννη. Είναι όμως πάντα. Στύπας. Νούμερο 8 θα συγκρατήσει. Μαγαρίδης. Δινώσει στη γωνία. Κοντά δεν βρεθεί ελεύθερος. Για τρεις. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Έχει μπρος την μπάλα. Τρεις εκεί που είναι τελικά. Συμπέκτης του. Σοβελίδης ο οποίος έκανε σπριν για να προλάβει την μπάλα. Τα κατάφερε τελικά. Καραγιάννης. Για τρεις μέσα! Βρίσκεται και πήρε ο Σιμανίδης. Ερχόμενος από τον πάγκο και δικαιώθηκε. 8-9 σε απόσταση αναπνοής. Air Ballers. 2 και 3 τώρα σε άμυνα. Μια με ζώνη. Air Ballers. Τελειόπουλος. Κωνσταρίδης. Για τρεις απέναντι. Είναι έτοιμος. Κατάφερε να απαντήσει. Λαμβάνοντας από τη γωνία. Αν δεν δείχνει τη στούπα. Κωνσταρίδης. Το 12. Καραγιάννης στη γωνία. Ιωαννίδης. Από τη γωνία πάει μέχρι ο Παντελώνας. Φύρμα και αλλαγή τώρα. Παντελώνας περνάει εκτός. Μου στείλεις εντός. Τον σκέω ξέμπας. Εκ νέου εντός. Περνάει εκτός σκέω ξεβαλίδης. Πάει μέσα μέσα από τη στιγμότητα. Έτσι ο Πάολ πατέρας από το Βιγερκίδα. Δεν δώσει κάτι τέτοιο. Στο πάση τα σύνδετα στα 21 δευτερόλεπτα. Αφήνει την πάρα στο καλάτι. Ο Ντινόφι. Χρειάστηκαν μόλις 3 δευτερόλεπτα και κάτι για να μπει το καλάθι από τη μία άκρη της στην άλλη. Σύνδετα εκτελεσμένο στο συνδυασμό και στον Μπόλερ. Το μακρινή πάσα από την κερδέσια από την Κίνης. Δεν ήταν σαφές για τον πρώτο που ήταν πρεσβεζόταν ή για αυτόν και τον στήλιο από την γωνία από τον Καραγιάννη. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει Σιάμπασης. Και ο Γκούλας είναι στην κερκίδα. Αυτός δίνει τις οδηγίες του, μειώντας μέρος της αποστολής των τριπόδες απόψε. 3 δευτερόλεπτα, Καραγιάννης. Στη μέσα είναι άστοχος, 2 παίκτες πήγαν για τον Μαρκάρντε, Λαδερίδης. Σεριόπουλος. Τελεύω ανάμεσα από 2, πήγε ανάμεσα σε άλλους 2, είναι άνθρωπος του Τσούμπας με το νούμερο 8 και το βαρύτερο rebound, πάνω περάσει εκτός. Μπράβο.
εκείνη είναι τους Lakers. Το 14. Λάθη. Jump shoot στο σίδερο. Σούπα. Γιάννης. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Νονίδης ψάχνει να σκανάρει στις προηγές του σούπ για 3 με μεγάλη καμπύλη με την γύριση. Είναι άνθρωπος. Άρχισε να πάει την σούπα πάνω του. Βασίλης τώρα πάει το rebound. Σεργιόπουλος. Δεύτερος πάει μόνος του. Το καλάθι είναι άνθρωπος, έρχεται από διπλή αναπήδηση ο Λιλιώση. Το rebound. Πάλι άνθρωπος πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Δεν σε λάθος πάσης στους Λεζαρίδης, πάει κόμπι και άλλα με φάουλ. Έχει βήματα. Έχει βήματα τελικά. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχουν πάρει time out οι ερμόλεπτες, συνεχώς από κάτω είναι οι καταφύγοι για αυτούς. Στις φίλες. Δεν έχει το γεγονός ότι τελειώνει ο χρόνος του πρώτου δεκαλέπτου οι ερμόλεπτες. Όπως και να έχει 8-14. Σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, αρκετά χαμηλό σκορ. Συμβαδίζει με το ρυθμό που έχει μέχρι στιγμής το παιχνίδι. 6 πόντοι της διαφοράς, επιστρέφουμε και πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση. Πρώτη κατοχή κατά την έναρξη αυτής είναι για τους Airballers, γιατί έχουν πρώτη κατοχή για τον Βουστίλη. Μανίδης. Ο κύρις δείξε και πήρε από τον Στήλη Σούτια. 3 είναι έντονος, κράτα χειροκροτούμενος από κερκίδα και από τους παίκτες. 11-14. Σεργιόπουλος. Για 3 θα το πάρει από τον Βασίλη. Προσφυγητικά ελεύθερος ο Βασίλης Τούπας. Είναι άνθρωπος. Στήλης. Μια βρίσκει το Στήλη Σούνιορ. Τάτι, γραφή στη φανέλα. Μέχρι μέσα στο ρευστικό ένα αέριο είναι άστοχο από το Στήλη, ο οποίος τρέχει πίσω στους παίκτες του, Σεργιόπουλος. Για 3 είναι άστοχος στο Καραγιάννης, ο Καραγιάννης ψηλότερος αντίπαλος. Βλέπουμε πολλές φορές ο Καραγιάννης θα πάει πάνω στο Σεργιόπουλο καθώς. Στην επίθεση έχει και ρόλο μέσα στη ρακέτα. Ο Καραγιάννης τώρα δεν είχε, αλλά έβγαλε μια πάσα και θα την εκμεταλλευτεί, θα την μετατρέψει σε assist στο διαβάσεις. 13-14, σε απόδειξη αναπνοής τρέχουνε ένα σερί 5-0. Μαζί της που έχει περάσει το παρκέ, το παρκέ, είναι έστοχος. Σε δυο πλούς ο Μαντζίβης, ο Λαζαρίδης. Ο Ραμανίδης και ο Βασίλης Τούπας, πεντάδα για τους Lakers. Ο Στήλης, ο Καραγιάννης. Junior. Σε βάσεις της Μιονίδης η πεντάδα για τους Airballers. Μάλιστα περάσε εκτός. 8 δευτερόλεπτα δείχνει το χρονόμετρο. Μιονίδης την παραφορά. Και πάσαμε τη μία θα κερδίσει το φάουλ. Σε βάζεις. Το Ζαρίδι. Σε πως βολές. Έχω στην πρώτη. Έχω στη δεύτερη. 15-16. Σεργιόπουλος πήρε από τον Λαζαρίδη και έρχεται πάλι στην πρώτα. Την μπάλα κόπηκε. Καραμανίδης. Σεργιόπουλος. Στα 16 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Inside of the game. Έρχεται στην περιοχή, πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε και πάλι από τον ακόμα μπλοκ, 11 δευτερόλεπτα τώρα το κανείς φυσικά στην επίθεση των Μπέκερς. Για 3 είναι άστοχος ο Σεργιόπουλος, μάγιο το rebound, 3 παίκτες πήγανε, 2 των Μπέκερς και ένας Μπόλερς. Τελικά η κατευθύνη, μεγάλη Μπέκερς καθώς
Πήρε με το rebound ο Καραγιάννης, αλλά και κόσμο δεν το βάλα, Αρφαντζίδης. Παίρνοντα την μπάλα του Βασίλη Τσούμπα. Στήλης. Καραγιάννης. Για τρεις, ήταν ελεύθερος, είναι άστοχος όμως. Επίσης, ο οποίος παραμόνευε μέσα στη ρακέτα, έβγαλε την πάσα. Πάμε γύρω με δύο αντίπαλοι μπροστά του. Ο Φίλης με τον Τάντι για τρεις, αποφασιστικός φάνη και είναι άστοχος όμως. Φίλη για τον εξαιρετικό rebound. Φάνη θα περάσει εκτός. Μπόλερς, Καραγιάννης περνάει εκτός, παντελώνες εντός, μιλώνει κάπως το σχήμα του. Δίνει και κάποιες συνεργίες από τον πάγκο ο Καραγιάννης. Με τζάμπ σουτ, άστρος από τον Δίδης. Μακρινή πάσα από τον Σιμεωνίδη, τρέχει πολύ γρήγορα ο Λαζαρίδης, δεν κατάφερε να κόψει όμως τον λίγο τον αντίπαλο, πίσω στόχισε. Επομένως, ο Λούνος, τον προηγουμένου αντίπαλο, φάουλ φώναξε κάποιους τέκερς. Από τους Ερβόλους δεν έγινε κάτι τέτοιο, αφήνει την πάλι στο καλάθι. Αντιδεπιριωνώθηκε η άμυνα επαρκώς για να σουτάρει. Είναι στο κίνδυο Βασιλιστόμπας κάτω στη ρακέτα. Φαντοβόνας. Ράνι Σόντερ με μεγάλη καμπύλη για να πιστεύει το κίνδυο για τον Λαζαρίδη, είναι άστοχος. Σε βάσης, καταλήμψε σε δύο σέντες, θα αφήσει την πάρα του καλάδι και πάλι έστοχος. Βασιλιστόμπας. Μια καμπύλη του σε δύο. Φαντοβόνας. Κάτι στη γωνία. Στήλης, για τρεις, θα δω δεκα λεπτά, δεν άσχεσαι και για το πρώτο εξαιρετικό rebound του Στήλης. Για να κάνει το σπάουλ, κόπηκε αλλά με φάουλ από τον Στήλη, ο Λαζαρίδης. Δικαίω σημαίνει να κάνει το φάουλ. Δεν χρειώθηκε σε αυτόν. Χειρότερα για τους ερμπόλερες που δεν χρειώθηκε σε αυτόν, καθώς θα τον δύο βολές. Καραγιάννης για τις οδηγίες για όσον αφορά την επιστροφή των παιχτών στην άμυνα των συμπαικτών του μάλιστα, για να είμαστε πιο σωστοί. Άσχος, δεν μπορεί να σκουπάσει. Μινός είναι στο στην άλλη πλευρά του παρκέ. Στο δεύτερη είναι το παιχτών. Περιστικό, Σεργιόπουλος, πέρασε ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μία ακόμα προσωπική ενέργεια από τον Αλέξανδρο Σεργιόπουλο. Έχει τη διαφορά στους 10. Ανεβάζει τη διαφορά στους 9 διοτόνα. Μελώνας, Τάδη, Σιντιάντλη, τρεις, θα το πάρει, είναι έστω να φαίνεται στο κοινό αυτή. Σούλας δίνει εντός στον Πάγκο, 18-24, στις 6 πόντους διαφορά. Σεργιόπουλος. Ζαρίδης. Βασίλης Τούπα, την βρέθηκε ελεύθερη από τον Παραμίνης μέσα στην καρδιά του αντίπαλου Βασίλη, θα φαίνεται πάρα το καλάθι με δύο ακόμα πόντους. Παντελώνας. Αυτό δεύτερο λεπτό να τάτει. Σε πια τρεις έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο, είναι άστοχος όμως αυτή τη φορά. Ευχαρισμένος Τελειόπουλος, δείτε την πύρο την όση. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει αυτή τη φορά. Δεύτερη φορά που γίνεται κάτι παρόμοιο. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Airballers και έχουν ετοιμάσει και δύο αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος. Έχει σηκωθεί ο Βουτσάλης και ο Γαραγιάννης. Δεν πρέπει εντός μετά το time out. Ανασυγκρότηση φαίνεται να είναι η λέξη κλειδί για τους Airballers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο μισό του ΒΑΟ, 5-31. Ακόμα τη λέξη πρώτου μισού. Πρώτη κατοχή είναι τους Airballers, Παταλώνας. Μελώνας πήρε από το Σοφελίδη, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Σιμεωνίδης, κάτι υπάρχει πάλι το κλέψιμο από τον Δινός, ο οποίος πήγε και πάλι το κλέψιμο για αυτό το κεφάλι. Μία πάσα, μόνος μέχρι μέσα πήγε για το κόψιμο και πάλι κάτι. Τι γίνεται, ακόμα πιο όλες τις μπάλες. Κάτι θα περάσει τα χέρια, αλλά δεν κατάφερε να στον Άριο. Δίπαλος, ο Δινός, ο Δινός, είναι άστοχος. Πάλι στο rebound. Συγκρατεί τελικά ο Σιμεωνίδης. Καλύβει. Μελώνας μέχρι μέσα. Δεν θα πάρει το πρώτη φάση, ούτε το δεύτερο ο Σιμεωνίδης. Το φάουλ που έχει κρατήσει το Μιμόση.
Τελικά εκεί πάσα λέει ο Βαντουλάνας. Συνανίδη στην επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα για τους εμπόλερς. Ξάλης. Κάτι καλό πάση του Μονάκη. Θα καταφέρει να συγκρατήσει τελικά και την μπάλα. Αλλά όχι στην κατοχή, ο Κρυστάλης έπαιρνε μια σκαστή πάσα με επίδοξο τελικό αποδέκτη του Σοβελίδη. Σεργιόπουλος. Δώσει. Μονία. Κούπας, Βασίλης, ξανά Σεργιόπουλος. Μπορείς μέσα. Βαρίδης, τα 8. Στην γωνία. Δηλώσει. Και αυτός μέσα είναι άστοχος. Κρυστάλης στο rebound. Δεδόνας. Είναι άνθρωπος. Θα περάσει την μπάλα εκτός τελικά διασυρός. Δηλώσει ο οποίος πήγε να χραπώσει το επιθετικό rebound, δεν κατάφερε. Αυτό και για τις αλλαγές από τον Τρεφ. Σταματοποιούνται κατέρωθεν. Καλογιάννης περνάει εντός. Σιμεωνίδης στον πάγκο. Ματζίδης. Πέρασε εκτός. Μίλητο Σούπας. Ένα ζάμπι στο τελόνες. Με ταμπλό είναι έξοχος. Σεργιόπουλος. Ζαρέδης. Ματζίδης Σούπας. Στην κοπή να δημιουργήσει. Έχει βγει μέσα στην τελόνες. Έχει πάρει. Εθνικό πλεονέκτημα στο Μπιάτ 3, Στάτη είναι άστοχο, έχει δυσκολογία με το μέρος του μικρός. Αυτό το μοτόρα έχει επιβληθεί ελεύθερος από τη γωνία. Τελειόπουλος. Το βρωτή. Ανίτρης, Στούπας, Λεδαρίδης. Στο καλάθι δεν πήρε το τρίποντο, έχει βρεθεί σε πολύ καλή θέση. Το πήγε πάρα στο καλάθι. Την δηλώσει. Καλώνας. Σενεγιάννης. Καλπαντουλάνας βρεθεί στη γωνία ελεύθερος ο Τάτη, πάει μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους ο Κρυστάλης. Επέλεξε το 1-2-2 παρά να βγάλει στη γωνία που ήταν ο Τάτη πέρα που αστόχησε λίγο προηγουμένως. Σιλιόπουλος. 2-3 τώρα για μια ζώνη στον Μπολέρς, Λαζαρίδης. Φλέξιον από τον Κρυστάλη, θα συγκρατήσει όπως ο Δημήτρης Τούπας. Θα βγάλει στην κοινώση που έχει μέσα δύσκολη προσπάθεια στο δοκάρι εντός εισαγωγικών. Το απλό η μπάλα. Συγκρατεί. Στο Βελίδης γυρίζει, φωνάζει κάποιος προεκτικά τους Μπέικερς. Μέσα θα μετρούσε. Δύο βολές για τον Πεταλώνα. Time out, όπως έχει καλέσει οι Μπέικερς, 2-4 πριν το τέλος. 20-28. Έχει ανέβει σε κάποια σημεία το παιχνίδι όσον αφορά το τέμπο, το ρυθμό. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τον Πεταλώνα. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out που είχαν καλέσει οι Μπέικερς. Θα μείνει στο σημείο στο οποίο θέλει πολλές ο Πανταλώνας. Άστομο στην πρώτη, 20-28 παραμένει. Άστομο στη δεύτερη, Βάσης Στεφάνης. Βάλ' το πέρασε εκτός. Χτυπήσει λίγο ο Λαζαρίδης στο πρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Καραγιάννης έχει πέσει κάτω. Ο Λαζαρίδης θα συνεχίσει συλλογικά. Δεν έχει δει κάποια στιγμή αναγκαστική αλλαγή, χαίρομαι όμως ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν θα ήταν σοβαρός κάποιος τερματισμός. Διόπουλος, τρίπλες. Ο Λαζαρίδης.
ανανεώσει στη γωνία Στεριόπουλος. Ο Σκουράς Λαζαρίδης κυκλοφορεί πολύ γρήγορα, η μπάλα σε πια 3 δυνάς είναι άσχημος. Η μπάλα πήγε και πήγε τον Λαζαρίδης, ο οποίος κόβει από το κρυστάλλι. Να του το rebound, να τρέξει. Ακόμα 100 δευτερόλεπτα για την συμπλήρωση του πρώτου μισού. Καραγιάννης. Ο Μίλης σε αγαπητός. Είναι από το Λαζαρίδη. Ματζίδης. Λαζαρίδης. Το Δινόφι. Τελειόπλος θα σταθεί, θα εκτελέσει. Ένα μακρινό δίποτε γράφος, πάρει το rebound. Καραγιάννης. Παλτάτη αυτός θα πηγεί να κατεβάσει και αυτή την επίθεση των Bowlers. Καραγιάννης. Θα το πάλι. Ξεβρίζει. Ζωνόνα για 3, είναι άστοχος έρμπολ, Λαζαρίδης στο φάουλ. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος. Τέλος της πάσης πήγε να βγάλει την πίεση, γράψε σε δεύτερη φάση, καλάθι και φάουλ από τον Κουστάλι. Πάντο Λαζαρίδης, φαίνεται στον Καραγιάννη. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πολεμπλώνας, τελευταία 40 δευτερόλεπτα. 18, τον οποίο είναι για τους Άουρους. Κατάλληλες, καστή πάσα πηγαίνει να βγάλει και πάλι. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει και είναι η δεύτερη φορά που κάνει λάθος. Με ίδια ακριβώς κλίση από το ίδιο ακριβώς σημείο, Στεριόπουλος. Λαζαρίδης, πήγε να συγκράξει. Ίσιο δυνάσεις θα το κάνει και πάλι. Διόπουλος, και μέσα κόπηκε από τον Κρυστάλλι. Κρυστάλλι. Γιατί την μπάλα έχει σταματήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, θα πει το μπάλα, τώρα θα πάρει την μπάλα. Μαντολόνας, από τον Τάτη. Δεν έχει χτυπήσει λίγο ο Διόπουλος, τον αγαλάσσι έχει δει. Κρυστάλλι και δεν έχει γωνία για 3 Καραγιάννης. Είναι άστοχος, ο Διόπουλος, ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να το κάνει λίγο νωρίτερα για να έχει ελπίδες. Για να μετρήσει 20-31 λοιπόν, στους 11 πόντους διαφορά. Αρκετά μεγάλη δεδομένο των συνθηκών του παιχνιδιού. Δεδομένου του χαμηλού σκορ, του χαμηλού τέμπο που επικρατεί το μεγαλύτερο σημείο αυτού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδο, συνεχώς το δεύτερο μέρος. Πρώτη βροχή για τους Los Angeles Bakers κατά την έναρξη αυτή, Σεριόπουλος. Μουζαρίδης, πάρει Σεριόπουλος, Στούπας, Βασίλης. Με deflection, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει τις διαβάσεις. Πάμε! Γνώσεις την επαναφορά, Σεριόπουλος. Μουζαρίδης, για 3, είναι άνθρωπος, μάγια τον rebound. Βγάλετε λίγο εσύ τον Κουστάλι σε δεύτερο χρόνο. Πανταλώνας. Weak side, Μπιστήλης. Διαβάσεις, πάλι Πανταλώνας, κάνει τις επιλογές του Κουστάλις. Θερμή χέρι, θα πάρει ο... Στην πρώτη φάση ο Καραγιάννης, θα πάρει στη δεύτερη φάση πάρουν βήματα από αυτόν. Στεριόπουλος. Λαρίδης. Στουπάς. Βασίλης πήρε από τον Δινόση. Έβγαλε μια σκαστή πάση στον Δημήτρη. Στουπά είναι άνθρωπος. Περιγιάννης. Στήλης. 17 δευτερόλεπτα θα περάσει στο κέντρο. Το 17 και κάτω. Κοιμηθείτε λίγο. Πάμε να παίξουμε λίγο βούλες. Δεν ξέρω τον είπε. Κοιμηθείτε. Πάμε να παίξουμε. Δεν εργότανε σε αντίθεση. 5 δευτερόλεπτα λοιπόν. Μια πάσα στα κάνει την προσπίση, με αριστερό λέει απεινάζω από το κουτάλι. Υπάρχει λάθος. Δεν θα κάνει κάποιο τσερμπόλιο σε αυτή τη φάση, Στεριόπουλος.
Μάνσουις, Τούμπας Βασίλης. Μάχεται πάρα πολύ για να πάρει την μπάλα του Γκράφερα. Κοντρολώνας. Στη πάσα, πρώτα την περάσει ο Κος. Ο κύριος Κρυστάλλι. Κοντρολώνας την παραφορά. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει όμως ο Τεριόπουλος. Θέσεις. Θέσεις. Πονέζει κάποιος. Τεριόπουλος. Άραξε με τον Πανταλώνα. Άρα πολύ δύσκολο το σπάθειο είναι άσχος. Το ίδιο σε ψηφικό rebound με τα play είναι έντοχος αυτή τη φορά. Πίσω, πίσω. Τεριόπουλος. 22-31. Τώρα κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων στις 9. Ζαρίδης, Περνεφλέξιον, Κρυστάλλις συγκράτησε. Στήλης. Καμιλιάρης, Σιούτ είναι άστοχο, θετικό rebound του Κρυστάλλι, ο οποίος ήταν και έτσι πέρα παρά μόνο και σε αυτή τη φάση. Τεργιάννης, στον Πανταλώνα, στα 8 δευτερόλεπτα. Συγκρατήθηκε στην πρώτη φάση, αλλά όχι σε δεύτερη. Δύο βάσεις. Σε αυτό μπάσκετ δεν καταφέρει να σκεφτεί ο Τεριόπουλος. Ο Στήλης κλέβει. Και πάλι. Στήλης ένα τάπτο τα πιστεύω μολόν. Καμπλό έστοχος. Απέναντι στον Ροζαρίο δεν το βάζει λίγο στον εαυτό του. Δεν θα σκάφει τις κουβέντες όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Τεριόπουλος από την αριστερή πτέρυγα. 24-31 λοιπόν. Κοινώση. Ροζαρίδης. Στήλης Τούπας. Δημήτρης Τούπας ένα τάπτο είναι άνθρωπος. Ο Στήλης έχει πέσει κάτω. Και πλέει στο ρεφ, δεν παίρνει φάουλ. Παραγιάννης. Ο Στήλης, ο Καταλώνας. Ο Στήλης, τα 4 λεπτά. Ο Στήλης, καλό πάση γέμι, ο Καταλώνας για 3 απέναντι στο Τεριόπουλο. Είναι άνθρωπο, θα πάρει το ριμπάτο, ο Στήλης όμως τελικά. Τεριόπουλος. Τεριόπουλος γυρίζει την μπάλα, λέει κάποιος από τους Μπέικερς. Σκουζαρίδης. Πίσω side, ο Δημήτρης Τούπας, Τεριόπουλος. Παιδί του πάρα από τον Πανταλώνα. Τεριόπουλος συγκρατεί, δεν κατάφερε ο Πανταλώνας να κλέψει. Πάρει τη φλέξιον από την Τσαπάση. Πάω και έχουμε ζήσει την γνώση. Και δεν το φάλω για την γνώση. Στήλης. Θέλω να σε τους διαβάσεις την παραφορά. Οργανώνει την επίθεση των Airballers. Συμπάσα Καραγιάννη. 16. Μόνο στην επίθεση θα φέρνει σε 2. Και δρίζει το φάλω τελικά από την μέτρη. Τούπα. Υπάρχει η αλλαγή, ο Δημήτρης Τούπας περνάει εκτός. Καραμανίδης στη θέση του. Για Μπέικερ. Άσαμε την πρώτη, παίρνει το σύστημα του. Έστω όμως η δεύτερη περαιτωσή πάλι το πρόβλημα. Δολόνας. Άρχισε να το συμβάσει. Για τρεις και τρεις χιλιάδες. Προηγουμένως έβαλε τα μάτια στην μπάλα του Σεριόπουλος. Τα μπάλα στα χέρια, ωραίες. Σπίκερ να συμμετείχει. Ο Σεριόπουλος δεν καταφέρει να κλέψει όμως. Προχωρώνει τώρα την επίθεση. Ζαρίδης, καστή πάσα. Θα αφήσει την πάσα στο καλάθι. Είναι άστοχος, πήδηξε πάρα πολύ ψηλά για να κόψει
εδώ στον Ερμπόλερ και τελικά θα μετρήσει το καλάθι. Τρεβάνος. Γιάννης, λάθος πάσα, Σεργιόπουλος. Λέβη, πίσω να δύο ενός, θα βάλει το χέρι, το πόδι του περίτεχνα. Θα επιτρέψω να πω κουτιαμπάσεις στη φάση. Υπάρχει πόδι, σε περίπτωση που δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Οκ. Βασίλης Τσούπας στην επαναφορά. Κάτι ετοιμάζεται να περάσει εντός. Πάσα τώρα το μικρό περάσιμο που κάνει τον τύπολο Ντινόση, πάει μέχρι μέσα, κέρδισε και τον Τάτι ο οποίος ήταν δυναμικό στο chase down, δεν κατάφερε όμως να αποτρέξει αυτό το σκοράρι. Τάτι. Το πάση στα mind games, στις τρίπλες, στα κάστερ και τον πάλι ο Καραγιάννης. Βασίλης Τούπας τρέχει και πάλι ο μικρός ο Τάτι, δεν κατάφερε να τον αποτρέξει αυτή τη φορά. Και στην φορά να πάρει το καλάθι και time out. Κάτι έχει ακουστεί από τον Γκούλα που είναι στην και σκύρα για time out. Δεν έχει πάρει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ακόμα κλέψιμο. Αφήνει στο πας. Τούπας πάει μέχρι μέσα, 3-1-2-1-1. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Συγκεκρινώσει και time out πράγματι τώρα. Καλούν οι παίκτες. Nerd Ballers. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας και διαφορά πάει στις 14. Επιστροφή λοιπόν στο μισθό και με το φίλο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Οι ομάδες εξάντησαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο στη διάθεσή τους. Τώρα το παντελώνα. Που είχαν διαθέσιμο στη διάθεσή τους. Ωραίος. Είναι και θεωρητική παράδειγμα. Λοιπόν, Ανταλώνας. Στην πρώτη κατοχή των Ερμπόλερς. Καραγιάννης. Στη γωνία Τάτη θα κάνει με πίτι πάιμα ως μέσα με όλου πάσα. Σημειονίδη ο οποίος κόπηκε από το ταμπλό κατά κάποιο τρόπο. Το επιθετικό rebound παρόλα αυτά και πάνω λίγο να μπει το καλά. Είναι άνθρωπος. Τεριόπουλος. Σε τρίπλε να παίρνει τον Καραγιάννη. Είναι το coast court για να δούμε. Πήγε να βάλει το καλά. Έχει κερδίσει το φάουλ. Σεργιόπουλος είναι έφτασε στην περιβολή. Μετά στους 15 όλο είναι και μεγαλώνει όσο περνάει. Η ώρα. 25-40. Μέσα εδώ στην πρόσφαιρη. 25-41. Τάτι. Μοντελώνας. Μοντελώνας. Πάλα. Η γωνία του διαθέτησαν πάνω από τον Πεταλώνα είναι άνθρωπος του Σαφελίδης Γιόπουλος. Πάσα Λαζαρίδης. Λαζαρίδης, ωραία πάσα κόπηκε από το τεχνίδι με φάουλ. Με την όση. Σεργιόπουλος. Βαρύβης.
Μινώση. Μέσα καταλαβαίνεις, είναι έτσι. Πανταλώνας. Στάτη. Φτιάμε μέσα στα δυο προσπαθήτου του. Βέλε μια λάμπη πάσα. Το Ξοβελίδι έκλεισε ο Νόσης του Πασβασίλης. Κόπηκε! Εντυπωσιακότατα από τον Τάτη. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο του Λαζαρίδη, όμως είχα πει το καλάθι. Είναι πάρα πολύ ψηλά ο Τάτη. Βόης κράκ. Πρέπει να είναι το πέμπτο μπλοκ του μικρού, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα θα πάει μέσα ο Σημερνίδης. Ωραία. Δέχτηκε την πάσα. Τριόπλος. Την νόση. Μανίδης. Σάιντο Στούπας, Βασίλης μέχρι μέσα μόνος. Είναι έστοχος απέναντος άνθρωπος από δύο αντιπάλους. 27-49. Καλώνας, με τη μέσα, αυτή την πάρα καλά φύλλα μάνοντας. Ωραία. Από το Ξοβελίδι. Σε πιο πλώς. Έχουμε 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Τελειόπουλος, για την πάση έχει βρεθεί σε πλεονεκτικό. Για αυτό το σημείο ο Καραμανίδης θα αφήσει για μία ακόμα φορά την πάρα στο καλάθι. 29-51, μέχρι στιγμής η τρίτη περίοδος ανοίγει ολοκληρωτικά στους Bakers. Πανταλώνας. Για την πάσα Καραγιάννης. Τέκει, τέκει, εκτελεί. Δύσκολη προσπάθεια. Εντός ισορροπίας. Πίεση για την πάλου. Σάλλης ετοιμάζεται να περάσει εντός ολίγου. Πάνω την τέλη. Θα κερδίσει το φάλο του Σημεωνίδη ο Στελιόπουλος. Τώρα θα περάσει ο Κρυστάλλης στη θέση του Σημεωνίδη. Ενδεχομένως να ήξερε ο Σημεωνίδης ότι θα περάσει εκτός, σε αυτό δεν έκανε και το φάουλ. 31-51, να μην το σκέφτηκε τόσο δηλαδή. Στελιόπουλος. Ενώ του Λαζαρίδη σου για τρεις. Βασίλης Τσούπας είναι άστοχος, Πανταλώνας στο rebound. Τελευταίο λεπτό πριν τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών. Πανταλώνας στη γωνία. Κάτι. Κανένα step back σου πια, τρεις είναι άτομα. Με τον Καραμανίδη πάρει και την κόρη πάνω του Καραγιάννη. Ένα ακόμα μετά από μια προσπίση να την αφήσει στο καλάθι αφημένων. Νίκησε, επιβεβαιώθηκε το αρχαίο ρητό. 33-51. Σερτζόπουλος. Σερτζόπουλος χάνει προς τη θα συγκρατήσει. Γνώση. Βγήκε ο Βασίλης Τούπας, ο Λαζαρίδης, Σερτζόπουλος. Κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα η μπάλα, μπορεί να σκρίνει τον Βασίλη Τούπα. Τριόπλος για τρεις δινώσει. Είναι άστοχος, Καραγιάννης στο rebound. 10 δευτερόλεπτα, όλα για τους airballers. Ξοβελίδης. Όμπ, υπάρχει μπρος πίσω. Πήρε την μπάλα. Ξοβελίδης κυκλοφόρησε πάλι πίσω στον Καραγιάννη. Λάθος τώρα για τους airballers. Έχουν σταθεί η συγκέντρωσή τους. Αν κρίνουμε τον τρόπο που παίζουν, η διαφορά είναι στους 18 υπέρ των αντιπάλων τους Bakers. Τώρα έχουν την κατοχή. Γυρνάσουν τον παραφορά Στελιόπουλος. Συμπιά 3 με ταμπλό μέσα! Τι έβαλε ο Στελιόπουλος και πάλι! Ο Κερασάκης την πολύ ωραία τούρτα που έχουν χτίσει. Καμήλια τούρτα που έχουν χτίσει. Οι Bakers. Ροζ τούρτα, μοφ. Τι είναι αυτό το χρώμα της φανέλας. Τον Bakers στους 21 πόντους διαφορά λοιπόν. Ιδανικά τελείωσε το πρώτο 30 λεπτό. Για τους μόβες επιστρέφουμε σε πολύ λιγόμενο θέμα μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για το δεύτερο περίοδο. Πρέπει να βρω νέο catchphrase. Η αλήθεια είναι ότι έχει καρδίσει λίγο παρέτα αυτό, αλλά δεν είναι το παρόντος. Το παρόντος είναι οι airballers που έχουν τώρα την μπάλα. Δηλαδή έβαλε μια λάθος πάσα. Δινώστη δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ διδυτών και διδυτών. Τελικά θα αλλάξει κατοχή, είναι τους airballers. Λίγο της πάσης 100 λάθη τζάμπα λέει ο βούλες από το... Εκεί θα σου για τρεις άνθρωπος, δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Μπέξει του Μεστεραγέντα και coast to coast. Θα έρθει 2 ακόμα πόντι. Από τους Bakers. Μπερλώνας.
Μασάλης. Θα πάσει στην baseline παραλίγο να πατήσει το έκανε όμως. Στάτη. Είναι στη μέση. Ο Μαφούς κάνει με το δεξί. Αφού θα ξέρω διάλογο κάτι φιλοδόν τόσο από την πλήρη. Το ξεκλά. Αυτός για μία ακόμα φορά. Στεριόπουλος. Βαρύδιο. Στεριόπουλος πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κόμπιση από τον Κρυστάλη. Μουστήλης. Μουστήλης. Στα 19 δευτερόλεπτα, Κρυστάλης, μόνος στο μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Βασίλη Στούπα, αλλά με φάουλ. Δύο βολές για τον Κρυστάλη, μέχρι να γίνει ο Στούπας περνάει στη θέση του Καρμανίδη, για τους Lakers. Το ταμπλό είναι εύκολο το κουτάλι στο κουτάλι. Στυλιόπουλος. Τώρα στους 19 έχει πέσει κάτω από τους 20. Γνώση. Πάει ως εύκολο Ζαρίδη. Γνώση. Πρέπει να βγάλει μια πάσα ανάμεσα από τον Βασίλη Στούπα και τον Στυλιόπουλο. Μπάλλον που πέρασε αυτός. Συνήθως την παραφορά, παντρελόντας. Θα τη ζήξει και πήρε. Σάλιξ. Το κλείσμα την όση έχει βρεθεί ελεύθερος από την βάση ζούτια. Είναι άστοχος, θα τα ρίξει το rebound, σε πιόπουλος. Για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Θα τα ρίξει, θα στάξει το rebound. Παντρελόντας. Σε βάση και πάλι Γουστίλης στη γωνία. Έχουν σηκωθεί δύο παίκτες που δεν είναι μέσα στο παρκέ για τους Lakers από τον πάγκο. Μελώνας με την μέσα καλάθι και φάουλο από τον Ζαρίδη. Και θα το φάουλο από τον Ζαρίδη. Για τον Παταλώνα. Έστοχος τελικά. Μαθήρης. Στον Παπαρά. Κέρμε χέρις στον Σεργιόπλος. Για τρεις. Είναι άστοχος. Πέρας Καραμανίδης και... Βατσίδης στο παρκέ. Ρόλας θα είναι στη μέσα παραλίγο να μπει και αυτό το καλά θα μετρούσε. Πάλα του Σιγκόπουλο. Αλεξόπουλος.
συμβεί αυτά τα ονόματα. Το μικρό και το δίπλο σε δύο προσπήρα από τον Νόση. Γύρισε πάλι την Νόση, πια τρεις από τη γωνία. Κοιτάξτε και ακούστε πώς το πανεγυρίζει. Time out, έχεις δει ο Καραγιάννης. Τώρα το είδε η Γραμματεία. Δρόνας. Στήλησε για τρεις. Έστοχος, κατάφερε να απαντήσει. 5-4, 61. Γιώβλος. Ματσίδης. Για τρεις βέντες στην Κρυστάλλη. Είναι άνθρωπος, χωρός κρυφόντου πάει να τους πει. Στις τελευταίες φάσεις. Τριόπλος έχει το rebound. Μαρίδης. Ματσίδης. Ματσίδης μόνος μέχρι μέσα. Είναι έστοχος. Πράγματι time out που κάλεσε ο Καραγιάννης. Όντως στον πάγκο 44-61. Τι πήγε να δείχνει τώρα, anyway. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 44-63 πλέον. Σκορ, και αρχίσει να ανανεωθεί όλα καλά. Μείνετε μαζί. Επιστροφή λοιπόν στο εξωτερικό γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. 6 και 7 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Θα δούμε τι έχουν βρει. Τι έχουν ψάξει μάλλον στο time out. Τι θα βρουν στο παρκέ οι Airballers. Στην τρεις άνθρωποι που θα δούμε. Υπάρχει θετικό ριβάνο τον Καραγιάννη, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σιωπάστε τα ότι κάθονται εκτός. Και Καραμανίδης και Λαζαρίδης για Μπέικερ κάθονται εκτός. Σιλιόπλος. Σαρβατές θα φέρνει στον δημιουργό του δίπολο. Στο δελείο είναι ένα jump shot μαρκαρισμένο, είναι άσχημο. Από τον Δημήτρη Στούπα θα σπρώξει την πάνω Λαζαρίδης. Θα μπροξει την μπάλα και αυτός. Στο πρόσωπο τον πίεζε. Μαζίδι. Θα σπάλισε την κατοική για την ομάδα του. Μονταλάνας. Στήλης. Μονταλάνας. Μονταλίδης. Μόνος που έχει μέσα δύσκολη προσπάθεια. Μάχη για το rebound. Ο Στήλης πήρε αλλά έχει πατήσει εκτός. Αλλά για κατοική. Τελειώνοντας. Μαχνή πάσα να δείξει την πάση. Κύριε, φυσικά πάει μέχρι μέσα και αποφασιστικά θα αφήσει την πάση στο καλάθι. Πανταλάνας. Την πάση δεν είναι αυγάλης. Άλλοι ήταν δύο παίκτες που πέρα μπροστά από αυτόν. Πήρανε. Τελειώνοντας. Πέρασε ένα, πέρασε δύο. Φύσει την πάση στο καλάθι. Δώσει την μπάλα. Έκλειψε πολύ μεγάλο μέρος του Στεφάνη Πάνη. Fade away μετά από επιθετικό rebound στον ίδιο. Ας το πω και πάλι. Γιάννης. Στήλης. Θα μπει δύσκολο και πάλι. Άσχεση πάσα. Στο πάσο κρυά. Αφήσει την πάρα του καλά την γνώση. Δύο ακόμα πόντι για τους Μπέικερς. 44-67 η διαφορά. 23 ώρα είναι και μεγαλώνει 0-3 αρωματικά για την τέταρτη περίοδο. Ο Στήλης για τρεις με μεγάλη καμπύλη και στο Βελίδης είναι άστοχος. Καραγιάννης για να κάνει ένα θετικό rebound τελικά. Μενώση, δύνατη Μενώση. Συγκράτησε τα κοπία του Καραγιάννη. Μεγαλούδης, Τριώπουλος πρέπει να το πάρει, θα το πάρει σε για τρεις είναι άστοχος. Θετικό rebound, ο Στήλης του πας είναι άστοχος. Κόμπηκε, δύο παίκτες πάνω του. Στήλης. Μεταλώνας. Πάλι Στήλης. Πάλι Μεταλώνας στα 10. Μεταλίδης. Μόνος του μέχρι μέσα κόπηκε. Γιατί στο φάουλ. Είναι η διαστήκα. Έχετε μπάλα. Πολύ δύσκολη η σειρά. Νόση. Έκλεισε. Πάει μόνο μέχρι μέσα ο Καραγιάννης. Έβαλε το χέρι του μπροστά. Δεν έπεισε την παλαιότητα. Νόση. Δεν είχε δικαίωμα. Θα να πάρω τους κάμερες του μπάσκετ. Δεν θα τον κυριοβολήσουμε κιόλα. Αυτό έκανε. Φίλης. Στήλης παραμένει ο αντίπαλος πάνω του. Στο
Βελίδης, με φίλες του Βιάτρου. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Ματσίδης, Στεριόπουλος. Τρίπλες από Ματσίδης. Ματσίδης Στούπας, σαν να μηχανήσει όσο ήρθε. Θα δείτε μας να δεινάσω εδώ μας ο Ματσίδης με ένα jump shoot. Κορυφή, Παντελόνας παίρνει μέσα και Στάλης, θα αφήσει πάρα καλά, θα κερδίσει το φάουλ. Το Βασίλη Σούπα. Time out. Το έχουν καλέσει. Η Μπέγκες αυτή τη φορά. 23 πόντους τη φορά. Αυτή τη φορά η διαφορά. 44-67 η διαφορά παραμένει στους 23 πόντους. Τρέχουμε σε πολύ λίγο μηδέν μέσα. Επιστροφή λοιπόν. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι του παιχνίδι. Θα δώσει πρώτο βολή ο Στάλης. Άσκος στην πρώτη βολή ο Στάλης. Θα δώσει στη δεύτερη μία στις δύο. Δεν πειράζει ρίχνει λέει κάποιος στους του. 45-60 λεπτά. Θα περάσει το τελευταίο τρίλεπτο. Καταρίδης, καστή πάσα. Γυρίσκει, δύσκολη προσπάθεια είναι άσχημος, θα δαρίζει στο εξαιρετικό rebound και στην πάση κατάσταση. Έστω πως για μία ακόμα φορά. Στάλης. Στήλης. Προβάζει για μία ακόμα φορά την επίθεση για την ομάδα του. Στο Βελίδης. Για μπάσης. Στάλης στα 10, γύρισε ανάποδο λέει, πήγε σε δεύτερο παίκτη, βοήθησε το εξαιρετικό rebound, Καραγιάννης για 3. Είναι άστοχος, το εξαιρετικό rebound δεν ακόμα. Μαγιωθεί μέσα ανάποδο λέει, από αυτή τη φορά το Βέτσι δεν είχε βάλει σκοπό. Τώρα δικαιώθηκε. Στήλης του Παστάσκη στον αέρα, είναι άστοχος, το ίδιο σε εξαιρετικό rebound. Σίμος Κράντς Ράιμ στο βάο, δεύτερο παίκτη της βραδιάς. Συγνώση. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια να κάνει στεψωμένα χέρια του δημιουργού του Φάλου. Είναι άστοχος και φτάνει στο rebound. Στήλης. Ωραία, διαβάσεις. Ήψωσε. Άρα λίγο να βρει το καλάθι. Και ίσως βάζει στον Άρη που είναι κάποια χρόνια αυτά. Μαντρών. Μαθήτης. Μαθήτης. Βγαίνει και θα συγκρατήσει ο Μαθήτης Στούπας. Ωραία, πάσα κόβει αλλά με φάουλ. Προσβαρύγει τον Καραγιάννη. Αλλαγή Καραμανίδης θα περάσει τη θέση του Δημήτρη Στούπα. Στήλης. Καμπάσης. Στάχα Καραγιάννης. Για 3-15 πρώτα airball. Συγκρατήσει την μπάλα, αλλά όχι την κατευθείαν της Στάλης. Στον άσχο του Ξοβελίδη. Ζαρίδης. Βήματα. Ξεμπάσεις. Ξοβελίδης. Ραγιάννης, δεν συγκρατεί, Λαζαρίδης. Έστειψε με 2-3 στο άμεσο zoom. Ο Ζαρίδης είναι εύστοχος τελικά. Μου δηλώσει 47-71. Ψήλης. Συνήθεια από τον πάγκο στο Γιώργο της Βίτερς. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της βραδιάς. Πάλι θα γυρίσει απέναντι στον Καρμανίδη, τον Καρμανίδη είναι άσχος. Φυσικό rebound, δεν ακόμα τον Κοντζεβάτη. Στάλης. 8 δευτερόλεπτα του Τάρακου Στήλης. Φτάει το χρόνο του πιο... Κερδίσει το φάουλ της Κοντζεβάτης. Από τον Βασίλη Στούπα. Δεν μπορούσα να να φύγει. Άσκος.
βλέπω και μπάσεις. Δεν τα ομαδικά φάουλ των Μπόλερς. Δεν τα βέβαια, αυτό το στο δεύτερο και μπάσεις συγκρατεί. Κράτα βολάζει μπέξι του στον Βασίλη Στούπα. Τελευταία 11 δευτερόλεπτα δεν θα αναπαστούν. Παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Τελικό σκορ λοιπόν. Αυτός ο μπάλα έχει μπει στο παρκέ 47-71. Περιμένουμε να μηδενίσει για το δυτικό του πράγματος. Στους 24 πόντους διαφορά, 47-71. Καταφέρνουν να πάρουν μια θριαμβευτική νίκη και να προχωρήσουν στο 2-2 οι Bakers απέναντι σε μια δεμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό από την αρχή της Development League για φέτος και όχι μόνο. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η σημερινή μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να βρούμε τέλεια. Γεια σας!